Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Ένας νεαρός άντρας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα όταν το όχημά του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους έπεσε στα νερά του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του σιδηροδρομικού σταθμού και παρά την άμεση επέμβαση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ο νεαρός ανασύρθηκε νεκρός. Τα αίτια του τραγικού συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως το ασημή αυτοκίνητο με αθηναϊκές μάλιστα πινακίδες ήταν αναποδογυρισμένο με τον ουρανό στον πυθμένα του λιμανιού και αρκετά μέτρα μακριά από την προβλήτα. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει στηθεί επιχείρηση διάσωσης ενός οδηγού. Στο σημείο έχουν σπεύσει το λιμενικό, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση συνδράμουν και αυτοδίτες. Τα λεπτά που περνούν εντείνουν την αγωνία όλων που ευελπιστούν ο οδηγός του οχήματος να είναι ζωντανός. Κοιτούν σοκαρισμένοι και αναρωτιούνται τι μπορεί να έχει γίνει. Δυστυχώς όμως ο ιδιοκτήτης του Ιωταχή ανασύρεται νεκρός και τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά για τα αίτια του τραγικού αυτού συμβάντος. Τα σενάρια αρκετά. Το σίγουρο είναι ότι ο άτυχος οδηγός είχε σταματήσει σε ένα σημείο απόμακρο που δεν περνάει εύκολα κάποιος από εκεί. Και χάρη στην παρατηρητικότητα ενός περαστικού που είδε το όχημα να επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας, εντοπίστηκε το αυτοκίνητο αφού ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Ατυχέστατο το συμβάν. Ήδη είναι εδώ, όπως βλέπετε, και το λιμεναρχείο και η αστυνομία. Πρόκειται για ένα νεαρό άνδρα από ό,τι προλάβαμε να δούμε. Τον πήρε το ασθενοφόρο, το αυτοκίνητο βγήκε όπως βλέπετε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για το συμβάν, το γιατί έγινε. Φαίνεται ότι μάλλον εσκεμμένη είναι η πτώση και όχι τυχαία, διότι το αυτοκίνητο βρέθηκε αρκετά μέτρα από την προβλήτα. Πρέπει να σας πω ότι όπως βλέπετε και εσείς είναι το καλύτερα φωτιζόμενο σημείο του λιμανιού. Υπάρχει σήμανση, θα το δείξει η ανάκριση τώρα το γιατί και πώς αυτός ο νεαρός συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του. Η υπηρεσία επενεύει με ένα ειδικό διασωστικό όχημα και με τη βοήθεια των διτών που έπεσαν μέσα στο νερό καταφέραμε συνολικά και με ομαδική προσπάθεια να ανασύρουμε από το όχημα έναν εγκλωβισμένο νεαρό άνδρα ο οποίος δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός. Στη συνέχεια ακολουθήσαμε διαδικασία ανάστασης και του επιβατικού οχήματος.